Έλεγα στον Κώστα, για μένα δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Για μένα υπάρχει μία πλευρά. Σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Σε δημοσιογραφικό, ναι. Όμως, μπορώ να εκφράσω την άποψή μου. Έχω δικαίωμα να πω την άποψή μου. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα θα με αφήσω όμως. Δεν με διακόψει. Δεν μιλάω. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει δεύτερη πλευρά. Υπάρχει μία πλευρά. Και είναι προσωπική μου άποψη και ας κατηγορηθώ ή ως λιδωρηθώ για αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που είδαν να χτυπούν έναν άρρωστο άνθρωπο έχουν εφαρμόσει τον νόμο του Λίντς. Μέχρι εκεί. Δεν δικαιολογούνται. Δεν μπορώ να του δικαιολογήσω. Δεν κινδύνευε η ζωή του. Δεν κινδύνευε η περιουσία του. Δεν ξέρω τι κινδύνευε. Μάλλον ο καθεξπρεπισμός τους κινδύνευε. Δυστυχώς όμως, κυρία Γιαννακάκη, επειδή στην κοινωνία υπάρχει και η άλλη πλευρά οπτική και με πολύ μεγάλο φανατισμό και το παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνουμε στραβά και στο καλό πάλι είμαστε όχι απλώς διχασμένοι. Είμαστε στα όρια, στα άκρα. Ακριβώς λοιπόν για αυτό που λέτε, υπάρχει το Διεθνές Πλαίσιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα από συγκυριακές πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Πράγμα που σημαίνει ότι η άλλη πλευρά, θα συμφωνήσω μαζί σας, απλά δεν υπάρχει. Εδώ δεν κάνουμε μια στατιστική για ένα ζήτημα καθημερινό, αν μας αρέσουν τα μακαρόνια ή οι πατάτες. Εδώ υπάρχει ένα διεθνές πλαίσιο και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής πριν πω μέσα, και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας και το δήλωσα εχθές και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, δεν υπάρχει νόμιμη αυτοδικία. Υπάρχει νόμιμη άμυνα και τα χαρακτηριστικά της νόμιμης άμυνας περιγράφονται με εξαιρετική επάρκεια στον ποινικό κώδικα. Το δικαίωμα είναι παράνομο. Εννοείται. Έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν αυτή υπάρχει. Γιατί όταν μιλάμε για αυτοδικία στέλνουμε στον κάλεθο των αχρήστων αιώνες νομικού πολιτισμού. Κάποιος θα έλεγε ότι σε άλλα μέρη της γης, ας πούμε σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτρέπεται και η οπλοφορία και κάτω από ορισμένες συνθήκες. Κάτω από ορισμένες συνθήκες λοιπόν και οπλοχρησία. Ευτυχώς λοιπόν σε αυτούς έχω να απαντήσω ότι εδώ πέρα είναι Ευρώπη και ευτυχώς και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και δίνουμε μάχες για να το διατηρήσουμε, υπηρετούμε και εξυπηρετούμε ένα άλλο πολιτισμικό και νομικό μοντέλο. Ωραία αυτά στην διατύπωση και ως αλήθεια και ως πραγματικότητα. Από την άλλη όμως έρχεται η ζωή και μας διαψεύδει όλους. Και βλέπω αυτές τις εικόνες που έχουμε σοκαριστεί, φαντάζομαι όποιος δηλαδή έχει λίγη ας πούμε ανθρωπιά μέσα του, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι έναν άνθρωπο θα τον σκοτώσει στις κλωτσιές. Και να το ξαναπούμε, γιατί έχει μπει και δεν ξέρω τώρα αυτό που στα διάφορα επιχειρήματα πήγε να κλέψει ή δεν πήγε να κλέψει. Εγώ να πιάσω το σενάριο ότι πήγε να κλέψει. Μπορείς να τον σκοτώσεις στο ληστή. Ναι. Καταρχήν, όσον αφορά στις λεπτομέρειες αστυνομικού έτσι, περιεχομένου, θα μου επιτρέψετε να μην ψάξω. Μα δεν τη ζήτησα αυτή. Ακριβώς. Και λόγω της θέσης μου. Και να αφήσουμε την αστυνομία και τους δικαστικούς λειτουργούς. Και εσάς ως Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να κάνετε δουλειά σας. Θα έρθω όμως να σχολιάσω αυτό ακριβώς που είπα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν δεν ιεραρχούνται με την έννοια ότι είναι αλληλοσυμπληρούμενα κτλ. Και εμείς που έχουμε ξοδέψει και ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας και συνεχίζουμε να το κάνουμε σε αυτό, στο να ισορροπήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα συμφωνήσουμε με αυτό. Όμως δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι πάνω από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορεί να μπει σε ίση βαρύτητα η αξία της ζωής με κάποιον ο οποίος επιχειρεί ή δεν επιχειρεί, είπαμε θα το βρει αυτό η αστυνομία, τον να ληστέψει. Γι' αυτό ακριβώς η νόμιμη άμυνα, όπως περιγράφεται στον ποινικό κώδικα, έχει να κάνει με το ακριβώς ποιο είναι το διακύβευμα και τι προσπαθούμε κάθε φορά να προστατεύσουμε και αν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού. Ναι, τώρα, εδώ, σε αυτό που λες, Κώστα, το θέμα της ληστείας, αν έμπαινε μέσα με ένα όπλο και σημάδευε, εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι, μπήκε μέσα, ήταν ένα άδειο μαγαζί. Το ξέρετε αυτό που λένε για το αν οι Κύπριοι, ότι το φυτέψαν στη γη, αλλά δεν φύτρωσε. Ακριβώς. Οπότε μην κάνουμε άλλη υπόθεση. Εδώ είναι ξεκάθαρο, έτσι όπως το δείχνει το βίντεο, ότι το συγκεκριμένο άτομο μπήκε μέσα, άγνωστος ο λόγος, παγιδεύτηκε και προσπαθώντας να βγει, ενώ έχει ειδοποιηθεί και η αστυνομία, είναι απ' έξω οι δύο άντρες. Είναι πολύ σημαντικό που αυτό που κλωτσούν. Λέτε. Είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία. Είχε ειδοποιηθεί και όπως σχολιάσατε, ήρθε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Τώρα, κυρία Γιαννακάκη, από την άλλη, για να το πιάσουμε το πράγμα. Συνέχισε το αυτό που είπες, ότι ήταν μέσα, είχε εγκλωβιστεί, προσπάθησε να βγει. Και δεν απειλούσε κανέναν. Εγώ θα το ξαναπώ. Εκεί... Γιατί
τα μηνύματα που στέλνουν ο δικηγόρος κάποιοι... του Κοσματοπόλη Νίκο λέει μισό λεπτό, ότι προσπαθούσαν να τον κρατήσουν μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το σκοτώσεις και στο ξύλο με τις κλωτσιές. Δηλαδή κρατώντας το. Αυτό άκουσα το δικηγόρο να λέει. Ωστόσο, το τζάμι ο δικηγόρος έσπασε απ' έξω. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου μπορεί να λέει ότι θέλει για να δικαιολογήσει τον κατηγορουμένο του. Τον πελάτη του. Μια χαρά. Όλα καλά. Έχει δικαίωμα. Να ακουστεί η πλευρά. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση του. Έτσι δεν είναι. Σαφώς. Γι' αυτό και είναι απαράδεκτες οι απειλές που δέχεται ο δικηγόρος. Είναι η άλλη πλευρά πάλι. Είναι η άλλη πλευρά. Είναι άλλη πλευρά. Και το είπα και προηγουμένως. Το λιντσάρισμα δεν είναι μόνο. Τώρα αυτό έχει και μια άλλη πτυχή, αλλά ολοκλήρωσε το πρόβλημα. Θα πάμε και σε αυτό. Είναι όχι. Αυτό. Αυτό έχει και την πτυχή ότι αν δεν ήταν το συγκεκριμένο άτομο προβεβλημένο και ακτιβιστής, θα ασχολιόταν λέει τόσο πολύ η κοινή γνώμη. Εάν ήταν ένας ληστής ή αν ήταν απλά και ένας άνθρωπος άλλης εθνικότητας. Που πολλοί τα έχουν βάλει και με αυτούς. Σαφώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Ζακ ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ γνωστός, ήταν ένας ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ήταν ένας άνθρωπος γνωστός και σε μένα και ήταν ένα πολύ αγαπητό έτσι, μέλος της κοινότητας με μια πολυσχηδή δράση, προσωπικότητα κτλ. Εδώ ανοίγουμε όμως ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, το ότι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπορεί να εξαρτάται από σεξουαλικό προσανατολισμό, κατάσταση υγείας, εξαρτήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι και πολλοί δημοσιογράφοι σας, και πολλοί συναδελφοί σας, συγγνώμη, δημοσιογράφοι, βλέπουμε ότι βάζουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Ο οροθετικός, ο γκέι, ο τοξικομανής. Τι σχέση έχουν αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί και μπορούν να μπουν αυτοί οι επιθετικοί προσδιορισμοί μπροστά από το ουσιαστικό άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του με έναν τρόπο τόσο άδικο και τόσο ανισοβαρή σε σχέση με αυτό που συνέβη. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο βέβαια, έτσι, το δέχομαι αυτό που μου απαντάτε, απλά το θέμα είναι εάν όλη αυτή η συζήτηση γίνεται επειδή ήταν ένα άτομο που ακόμη είχε όμως... μια δραστηριότητα ακτιβιστική, ήταν μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, αυτό συζητιέται επίσης, έτσι, αυτή η προέκταση του θέματος. Και δεν ήταν αυτή η ταυτότητα, εάν θα αποσχολούσε τόσο πολύ κοινή γνώμη. Είναι λογικό όμως, και νομίζω ότι ο καθένας θα συμφωνούσε μαζί μου, το ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δημοσιότητα γιατί ήταν ένα προβεβλημένο άτομο. Ωραία. Όμως, αν ανοίγει συζήτηση, έστω, και με αυτή την αφορμή το θεωρώ πάρα πολύ θετικό στο να ανοίγει ένας δημόσιος διάλογος για τέτοια ζητήματα. Για την αυτοδικία λέμε. Όχι πάρα, μόνο για την αυτοδικία. Εγώ θέλω να πω και όχι κάτι άλλο. Για την αυτοδικία είναι πολλά τα θέματα τα οποία. Για το φόβο του διαφορετικού. Εγώ τα μηνύματα που διαβάζω. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η συγκεκριμένη περίπτωση, είχε αυτή την φρικιαστική μεταχείριση από ανθρώπους εισαγωγικά. Γιατί δεν είναι τώρα αυτές οι εικόνες. Επειδή ανήκε στην συγκεκριμένη κοινότητα, επειδή μπήκε στο συγκεκριμένο χώρο, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κάνουμε τέτοια διάκριση, κυρία Γιαννακάκη? Όχι, αλλά βλέπουμε όμως ότι γίνεται. Το λέω αυτό, συγγνώμη, επειδή εγώ θα το ξαναπώ. Το τελευταίο 48ωρο, και μου φαίνεται και αυτή η πτυχή ανατριχιαστική, βλέπουμε ένα εμπόριο ευαισθησίας και από πολίτες και από δημοσιογράφους, ιδεολογίας, κοινωνικής ευαισθησίας πάνω. Σε ένα περιστατικό το οποίο είναι φρικιαστικό, ένας άνθρωπος έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή. Ανάποδα, πώς θα μου τα μηνύματα που διάβασα, είδες. Τα μηνύματα που διάβασα. Τα βλέπεις. Τι χαρακτηρίζουν? Ότι ήταν οροθετικός, ότι ήταν μέλος του ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ότι ήταν αρκομανής. Άρα δηλαδή το διαφορετικό. Όσο λοιπόν πιο ακραία είναι τα μηνύματα, τόσο πιο σοβαρή κουβέντα πρέπει να κάνουμε εδώ. Ο φόβος της καθοσπρέπει κοινωνίας για έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός. Αυτό βλέπω, Κώστα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβάζουμε. Όσο πιο πολλοί φωνάζουν, συγγνώμη κυρία Γιαννακάκη, γι' αυτό εγώ θα το ξαναπώ. Όσο πιο πολλοί φωνάζουν τα μηνύματα, γιατί πολλές φορές όσοι φωνάζουν δεν σκέφτονται, τόσο πιο σιωπηλοί πρέπει να είμαστε εμείς και να κάνουμε μια πιο σοβαρή κουβέντα. Αυτό εγώ πιστεύω. Γιατί εδώ πέρα. Συγγνώμη, ρε Κώστα, που σηκώνω τον ήχο σου. Δεν το λέω για σένα, ρε Κώστα. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά μας την κοινωνία. Τη βλέπουμε σε ένα βίντεο. Τη βλέπουμε και σε έναν υπολογιστή με μηνύματα τα οποία πραγματικά είναι εξίσου δυνατά με την εικόνα. Λέμε καμιά φορά ότι η εικόνα είναι πιο δυνατή. Αν τα λόγια που λέει κόκαλα δεν έχουν και κόκαλα τσακίζουν. Υπάρχει ένα ακόμα που είναι στη Βουλή και είναι εκτός κοινοβουλευτικού τόξου. Εκτός δημοκρατικού τόξου. Να σας θυμίσω. Και έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Εντάξει, μπορώ να βάλω και μια άλλη πτυχή που βγαίνει εδώ και το οποίο το λέμε από την αρχή, άσχετα τι άποψη έχει ο καθένας μας εδώ συγκεκριμένα, επειδή πρέπει να καταγράφουμε και τα μηνύματα που έρχονται. Φυσικά. Σου λέει ότι δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση, ότι στο κέντρο είναι καθημερινότητα
η διαδικασία των ληστείων, είτε μέσα σε μαγαζάκια που μπαίνει ο άλλος να πάρει τα τσιγάρα του, είτε σε ένα κοσμηματοπωλείο, και ο άλλος έχει αγανακτήσει και βγαίνει αυτό το μένος, το οποίο πολύ μπορεί να το χαρακτηρίσουμε όπως το χαρακτηρίζουμε τόση ώρα, αλλά έλα και εσύ στη θέση μου να δω τι θα κάνεις. Ναι, κοιτάξτε, όλοι έχουμε βρεθεί λίγο ως πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μας σε αυτή τη θέση. Το να έχουμε πέσει θύμα ληστείας, να έχει μπει κάποιος στο σπίτι μας, να έχει μπει κάποιος στο γραφείο μας κτλ. Και επίσης ο φόβος να δεχτώ ότι είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Ναι. Όμως από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτό που μου δίνει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά στην ποιότητα του ανθρώπου είναι ο τρόπος που βρισκόμαστε απέναντι και στεκόμαστε απέναντι στους φόβους μας. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αφαίρεση ζωής σε μια διαδικασία αυτοδικίας. Το προσυπογράφουμε και θα το φωνάζουμε, αλλά τη Μάριο η ερώτηση ήταν πραγματικά πολύ εύστοχη. Γιατί λέει ούτε λίγο ούτε πολύ. Όταν κάποιος έχει μπολιαστεί με την ιδέα ότι όταν βλέπω τον κλέφτη μπορώ και να τον σκοτώσω ακόμα για να σώσω την περιουσία μου, δεν λέω ότι κινδυνεύει το παιδί μου και βλέπω κάποιον πάνω από το κρεβάτι του παιδιού μου να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Είναι η νόμιμη άμυνα. Να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Γι' αυτό τα διαχωρίζουμε. Ναι. Αφού βλέπουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει νομίζω. Εσείς και από θέση ευθύνη περισσότερο, γιατί η θέση σας είναι πιο υπεύθυνη, ότι χρειάζονται ορισμένοι να τους τα βάλεις σε κουτάκια πάλι και να τα εξηγήσεις από το Α μέχρι το Ω. Ότι χάνουν γράμματα. Λοιπόν. Να διαχωρίσουμε την κατάσταση που κάποιος σου λέει μπήκε στο σπίτι μου και είναι ένας στο κρεβάτι του παιδιού μου από πάνω. Το διαχωρίζουμε. Εδώ έχουμε λοιπόν μια άλλη κατάσταση. Και υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι αν είναι να μου πάρεις αυτό που έχω αποκτήσει με κόπο, μπορώ και να σε σκοτώσω ακόμα. Είναι η ιεράρχηση αξιών που δύναται να γίνει. Να, το είπα και προηγουμένως, παρόλο που δεν ιεραρχούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορεί τίποτα να μπει στην ίδια ζυγαριά με την αξία της ανθρώπινης ζωής. Να ρωτήσω κάτι, Νίκο. Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Αυτό που δεν έχουμε πει είναι το εξής, ότι αυτός που βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα ήταν ο Ζακ. Και θέλω να τονίσω αυτό. Εγώ αυτό είδα στο βίντεο αυτό. Ότι ο μόνος που βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα ήταν ο Ζακ. Και να πω επίσης κάτι άλλο, επειδή. Μας έγραψε ένας φίλος εδώ της εκπομπής που μας στέλνει συχνά μηνύματα ότι η εκπομπή βιντεοσκοπείται να μην κάνει τον κόπο. Γιατί οι εκπομπές ανεβαίνουν. Κώστα, σε πόση ώρα ανεβαίνουν στο web της ΕΡΤ? Μετά από μια ώρα που μετά από μια ώρα, μην κάνει τον κόπο, χαλά το βίντεο σου. Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο web της ΕΡΤ και μπορεί να το βρει. Αν με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να μας εκφοβήσει. Εγώ μας δεν ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη την κυρία Γιαννακάκη, μήπως το ξέρει. Μας προτρέπω όλους και εσάς και εμάς και τους τηλεθεατές στο βαθμό που μπορώ να προτρέψω να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλες μας τις διατυπώσεις, γιατί αν περάσουμε το όριο στην πλάτη ενός νεκρού ανθρώπου, αυτό μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνο. Την ώρα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μια χρήσιμη κουβέντα, αν επικοδομητική. Και από την άλλη πλευρά και το τεκμήριο της αθωότητας του ανθρώπου στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είδα ένα πλάνο σήμερα. Όχι, θέλω αυτό να ρωτήσω. Μέσα στα πλάνα που είδαμε στο βίντεο, παρακολουθούμε και την αντίδραση όταν ήρθε η αστυνομία. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς αυτός ο άνθρωπος, όπως λένε, ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Τον βλέπουμε κιόλας. Δεν ξέρουμε και ακριβώς γιατί έχει αυτή την κίνηση. Και δεν ξέρουμε αν ήταν από την επίρρεια ναρκωτικών. Με πολλές προφυλάξεις να συζητάμε τώρα εδώ. Όμως παρακολουθήσαμε την αστυνομία να του βάζει χειροπέδες. Ενώ ήταν πάνω στο ράντζο του ΕΚΑΒ. Τον έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Κάτω ήταν. Κάτω ήταν πάνω στις χειροπέδες. Αυτό επίσης προβλέπεται, κυρία Γιαννακάκη. Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί των αρμοδιοτήτων μου. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τη λειτουργία της αστυνομίας και των αστυνομικών οργάνων. Γιατί εξέπνευσε μετά από λίγο. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα και ακριβώς. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να υποθέσω είναι ότι η αστυνομία και τα όργανα της αστυνομίας λειτουργούν πάντα από αυτό που λέμε by the book, δηλαδή έχουν ένα μοντέλο στο μυαλό τους και αυτό εφαρμόζουν, χωρίς να το διαφοροποιούν και χωρίς να το προσαρμόζουν στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά, πράγμα που βέβαια είναι απαράδεκτο. Να σας πω, εγώ τώρα καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Από όλους μας, το ξαναλέω, από όλους μας. Για ακόμη μια φορά και με αφορμή αυτό το άθλιες εικόνες, σοκαριστικές εικόνες, δείχνουμε ως κοινωνία συνολικά. Και οι δημοσιογράφοι, θα το ξαναπώ, επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, οι πολίτες μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιφρονούμε πλήρως τους θεσμούς. Λέει δηλαδή ο άλλος. Αυτό ήταν το τέλος που του άξιζε, μπήκε στην περιουσία του, τέλος.
Σου λέει άλλος, αυτοδικία. Αυτό δεν είναι θεσμός, αν μου επιτρέπετε. Τη δικαιοσύνη, λέω. Τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν οι αρχές οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά τους και σε αυτή την υπόθεση. Όμως ο καθένας έχει βγάλει την απόφασή του. Δεν μετακινείται. Να πω κάτι, μας παρακαλούν οι τηλεθεατές, αν είναι δυνατόν από το κοντρόλ, θέλω να πω, να μην δείχνουμε μπροστά τα πλάνα της. Γιατί ενοχλούνται. Ναι. Μια τηλεθεάτρια έχει παιδιά. Θέλω να πω. Ναι, εντάξει. Συγνώμη. Ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια για ακόμα μια φορά, για ακόμα ένα θέμα. Και ως εκεί είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε την αλήθεια, τη γνώση, το δίκιο. Τώρα τι θα βγάλει η δικαιοσύνη, δικό της πρόβλημα. Ο ένας πιστεύει το ένα, ο άλλος πιστεύει το άλλο. Ναι, και προχωράμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και θα έλεγα ότι είναι και ανθρώπινο και εξάλλου τα κοινωνικά δίκτυα τι είναι. Ένα μεγάλο καφενείο είναι, όπου ο καθένας επωνύμως ή ανωνύμως θα καταθέσει την άποψή του, βέβαιος και πάρα πολύ ευχαριστημένος ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το να τα διαβάζουμε γιατί δείχνουν μία τάση και μία ροπή της κοινωνίας, αλλά ας μην τους δίνουμε και παραπάνω αξία από αυτή που πραγματικά έχουν. Κυρία Γιαννακάκη, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι εδώ θέλουν να ρωτήσουν κάτι περαιτέρω. Ο χρόνος μας εδώ τελειώνει. Για το συγκεκριμένο θέμα θα θέλω να τα αφήσουμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για όλο το θέμα της Μόριας. Για τους μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχουν.